περισσότερα τρόφιμα από τα καταστήματα που αγοράζουμε καθημερινά έχουν μια συγκεκριμένη διάρκεια ζωής. Σήμερα θα σας δείξω πώς να συντηρείτε τα τρόφιμα για 5 με 10 χρόνια ή και περισσότερο. Ειδικά σε μια περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως ο πόλεμος ή πιθανές πανδημίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις πολλά καταστήματα μπορεί να κλείσουν και να προκληθούν ελλείψεις τροφίμων. Αλλά με αυτή τη συνταγή θα είστε έτοιμοι για κάθε δύσκολη στιγμή, για να μην πεινάσετε ούτε εσείς ούτε τα παιδιά σας. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν μέχρι το τέλος του βίντεο, γιατί ποτέ δεν ξέρετε πότε θα βρεθείτε σε μια δύσκολη στιγμή και θα το χρειαστείτε. Πρώτη συνταγή. Σήμερα θα επικεντρωθούμε στην κονσερβοποίηση του ρυζιού, αλλά μπορείτε να εφαρμόσετε την ίδια διαδικασία και σε άλλα τρόφιμα, όπως ζυμαρικά ή αλεύρι. Είναι πολύ σημαντικό πρώτα να γνωρίζετε τη διαδικασία και αργότερα να χρησιμοποιήσετε το φαγητό που θέλετε. Το πρώτο βήμα είναι να ετοιμάσετε τα βάζα, είτε είναι μικρά είτε μεγάλα, δεν έχει σημασία. Τα βάζα και τα καπάκια πρέπει να περάσουν από τη διαδικασία του βρασμού σε ζεστό νερό και να στεγνώσουν πάρα πολύ καλά. Μόλις ετοιμαστούν τα βάζα, γεμίστε τα με ρύζι. Τα κουνάμε λίγο να διανεμηθούν καλά μέσα στο βάζο και στη συνέχεια τα βάζουμε σε ταψί. Για να παρατείνετε παραιτέρω τη διάρκεια ζωής, τοποθετήστε τα βάζα σε προθερμασμένο φούρνο στους 120 βαθμούς Κελσίου, κρατώντας τα μέσα για περίπου 20 λεπτά. Μετά από 20 λεπτά, αφαιρέστε τα βάζα και σφραγίστε τα αμέσως όσο είναι ακόμα ζεστά. Φυσικά, προσέξτε να μην καείτε. Μην ξεχάσετε να αποστηρώσετε και τα καπάκια σε βραστό νερό για 15 λεπτά. Και να θυμάστε πως τα βάζα δεν πρέπει να κρυώσουν πριν βάλετε το καπάκι. Αφού έχετε βάλει το καπάκι και όταν κρυώσουν τελείως τα βάζα, το κεντρικό μέρος του καπακιού θα βυθιστεί. Σε περίπτωση που το καπάκι δεν έχει βυθιστεί, αυτό σημαίνει πως η διαδικασία δεν έγινε καλά. Όταν κρυώσουν τα βάζα εντελώς, τα φυλάστε σε σκοτεινό μέρος μέχρι να τα χρησιμοποιήσετε. Διαρκούν σίγουρα 5 έως 10 χρόνια και οι περισσότεροι μιλούν και για περισσότερο από 20 με 30 χρόνια εάν η διαδικασία γίνει σωστά. Δεύτερη συνταγή. Πώς φτιάχνω μπάρα ενέργειας με αποξηραμένο κρέας, το γνωστό σε όλους Pemmican. Οι Ιθαγενείς της Αμερικής αλλά και οι Εσκιμώοι είχαν ανακαλύψει ένα πρακτικό τρόπο ώστε να συντηρούν το κρέας και να το έχουν έτοιμο για φάγωμα ανά πάσα στιγμή. Το ονόμασαν Pemmican και δεν είναι τίποτα άλλο παρά κρέας και λίπος συνδυασμένα με έναν ιδιοφυή τρόπο. Καθώς η μέθοδος προετοιμασίας και παρασκευής του είναι τα στοιχεία που το κάνουν να διατηρείται για καιρό αλλά και να περιέχει μεγάλα ποσά θερμίδων. Για την παρασκευή του Pemmican θα χρειαστούμε καθαρό κρέας, ψαχνό, έχοντας δηλαδή απομακρύνει όλα τα λίπη από πάνω του, και λίπος, από το οποίο θα φτιάξουμε λαρδί. Το κρέας μπορεί να είναι οποιοδήποτε κόκκινο κρέας. Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν το βοδινό. Λίπος μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε αυτό που θα έχει το κρέας σας, αν και θα χρειαστεί αρκετό, ή οποιοδήποτε άλλο λίπος που έχετε διαθέσιμο. Σκοπός μας, όπως είπαμε, είναι να φτιάξουμε λαρδί. Για το πώς θα φτιάξουμε το λαρδί, μπορείτε να βρείτε άπειρες πληροφορίες και συνταγές στο διαδίκτυο. Το κρέας, αφού το έχουμε καθαρίσει από λίπη, το κόβουμε σε λεπτά κομμάτια, λωρίδες περίπου 1-1,5 εκατοστό και πάχος περίπου μισό εκατοστό. Αυτές τις λωρίδες κρέατος θα πρέπει να τις αποξηράνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε με τη βοήθεια του ήλιου ή με ένα αποξηραντή τροφίμων ή με το φούρνο της κουζίνας ή ακόμη και στη φωτιά. Αν απλώσετε τα κομμάτια σε ταψί, δεν θα πρέπει το ένα κομμάτι να κουμπά το άλλο, γιατί έτσι σε εκείνο το σημείο δεν θα αποξηρανθεί. Στο τέλος της διαδικασίας θα πρέπει τα κομμάτια κρέατος που έχουμε, όταν τα λυγίζουμε στις άκρες, να σπάνε και όχι να τσακίζουν. Αν απλώς τσακίζουν, σημαίνει ότι δεν έχουν αποξηρανθεί τελείως, οπότε αφήστε τα κι άλλο. Αφού έχουμε έτοιμα το αποξηρωμένο κρέας και το λίπος μας, ήρθε η ώρα να φτιάξουμε το Pemmican. Σε ένα ουδί ή σε άλλη σκληρή επιφάνεια ή σε μίξερ, αλέθουμε το αποξηρωμένο κρέας. Το κάνουμε σαν σκόνη ή έστω όσο πιο ψιλοκομμένο γίνεται, ανάλογα και με τη μέθοδο που χρησιμοποιούμε. Αφού έχουμε αλέσει το αποξηρωμένο κρέας, προσθέτουμε σιγά σιγά μικροποσότητα λίπους και αναμειγνύουμε καλά τα συστατικά. Θέλουμε να φτιάξουμε μια πολύ σκληρή ζύμη. Εάν ακολουθήσετε όλα τα βήματα σωστά, τότε το Pemmican θα είναι έτοιμο. Το τυλίγουμε με ύφασμα και όχι με πλαστική σακούλα και το βάζουμε στο σάκο μας.
Όποτε θέλουμε, το βγάζουμε και το τρώμε όπως είναι. Είναι πολύ θρεπτικό και δίνει όλη την απαραίτητη ενέργεια που χρειάζεται ο οργανισμός σε αντίξωες συνθήκες. Μπορεί να διατηρηθεί σε θερμοκρασία δωματίου από 1 έως 5 χρόνια, ανάλογα με το εάν πέτυχε η παραπάνω διαδικασία σωστά. Υπάρχουν χιλιάδες μαρτυρίες που άνθρωποι μπόρεσαν να καταναλώσουν με ασφάλεια το πέμικαν που είχε αποθηκευτεί σε δροσερά κελάρια μετά από μια δεκαετία ή περισσότερο. Το μοναδικό μειονέκτημά του είναι η γεύση του, γι' αυτό οι περισσότεροι προσθέτουν και ξηρούς καρπούς κατά το ζύμωμα, για να είναι πιο εύγεστο. Αγαπητά Χριστό αδέλφια μου, εάν σας άρεσαν αυτές οι δύο ιδέες, μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους φίλους σας και εγγραφείτε στο κανάλι μας. Σας ευχαριστώ πολύ.